Επανερχόμαστε λοιπόν. Μαζί μας είναι ο Γρηγόρης Στάσιος, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στο νομό Χαλκιδικής. Και είχαμε μείνει, κύριε Στάσιο, στο θέμα της παιδείας. Από ό,τι βλέπουμε, εκείνο που απασχολεί τη Χαλκιδική, το νομό σας, τον οποίο και εκπροσωπείτε αυτή τη στιγμή, είναι το θέμα της συρρήκνωσης των σχολικών μονάδων. Είναι ένα ζήτημα που ναι μεν το καταλαβαίνουμε, οι άνθρωποι όμως οι οποίοι ζουν στα χωριά τους και θέλουν να παραμένουν εκεί, δυσκολεύονται γιατί όπως είπαμε και πριν, οι αποστάσεις στη Χαλκιδική είναι μεγάλες. Οπότε η συρρήκνωση πάντα δημιουργεί προβλήματα και πολλές φορές την απόφαση γονιών να φύγουν από το χωριό το χειμώνα, να πάνε στα αστικά κέντρα για να καταλήξουν τα παιδιά σε σχολεία τα οποία θα έχουν έτσι μεγαλύτερη δυνατότητα από το να μετακινούνται σε μεγαλύτερες αποστάσεις εντός Χαλκιδικής καθημερινά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το έχω δει και εγώ σε όλη αυτή τη διάρκεια του ανοιχτού διαλόγου που έχω με τους συντοπίτες μου από άκρη-άκρη στη Χαλκιδική, με ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση ακόμη και με την στελέχωση των σχολικών μονάδων, κυρίως από εκπαιδευτικούς, γιατί κτηριακά υπάρχει μια καλή, αν θέλετε, κατάσταση σε γενικές γραμμές στο νομό, τόσο από 2-3 μεγάλες πόλεις όπου επεκτείνονται με νέες σχολικές μονάδες. Βλέπουμε όμως ότι πράγματι η μείωση του πληθυσμού στα χωριά μας, θα πω για παράδειγμα στην Σιθωνία, στη Σικιά ή στη Σάρτη, που είναι έντονη η εποχικότητα του καλοκαιριού, όπως στο Μαρμαρά για παράδειγμα ή στη Βόρειο Χαλκιδική, στο Παλαιοχώρι και στο Νεοχώρι, βλέπουμε λοιπόν εκεί να έχουμε μία συρρήκνωση ουσιαστικά του μόνιμου πληθυσμού και αυτό να δημιουργεί σημαντικά ζητήματα όσον αφορά το πόσες τελικά θέσεις πρέπει να έχουμε στο δημοτικό, να είναι εξαθέσιο, να είναι πενταθέσιο για παράδειγμα, ή αντίστοιχα αν αρκεί ούτως ώστε να έχουμε το αντίστοιχο εκπαιδευτικό δυναμικό σε σχέση με τα λύκεια και τα γυμνάσια της περιοχής. Είναι κάτι το οποίο θέλει ένα σχεδιασμό, θα έλεγα εγώ, από την αρχή για να δούμε τα νέα δημογραφικά χαρακτηριστικά που έχει ο νομός μας, με παραδείγματα ανέφερα πρωτήτερα, και πώς αυτά σε συζήτηση με το Υπουργείο Παιδείας σε κεντρικό καθαρά επίπεδο και με αποφάσεις που πρέπει να έχουν και πολιτικό χαρακτήρα, θα μπορέσουν να δώσουν τις λύσεις που απαιτούν και ορθώς για μένα απαιτούν οι συμπολίτες μου στον νομό σε σχέση με τον τόπο τους. Βεβαίως οι χιλιομετρικές αποστάσεις κάνουν τη διαφορά και βλέπουμε ότι να μετακινούνται ακόμα και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για ώρα οι μαθητές, όχι απλά για ένα τέταρτο από το ένα χωριό σε μια κομμόπολη, και είναι σαφέστατα ένα ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει. Επίσης βλέπουμε αρκετούς εκπαιδευτικούς, μόλις έχουν τον διορισμό τους, δεν αναφέρω τυχαία, μπορούμε να πούμε την περιοχή του πρώην Δήμου Παλίνης για παράδειγμα, από το Πευκοχώρι και κάτω, ή αντίστοιχα στη Σικιά και στη Σάρτη, ή όπως είπαμε στη Βόρεια Χαλκιδική. Πρέπει να δούμε πώς αυτές οι περιοχές θα παραμείνουν στην ίδια διαδικασία σε σχέση με τις εκπαιδευτικές μονάδες, αλλά και με το προσωπικό. Διακρίνουμε να έρχεται κάποιος για 1-2 χρόνια, στη συνέχεια να κάνει είτε τη λεγόμενη αμοιβαία μετάθεση, είτε από τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εκτός εισαγωγικών, εγώ θα πω, κατέστρεψε ουσιαστικά την όλη αυτή διαδικασία της δημόσιας διοίκησης με την παροχή προς τον πολίτη, να μετακινείται δηλαδή ο καθένας μόνο στις μεγάλες πόλεις κατά βάση και να μην πάει στη μόνιμη θέση που έχει γίνει μέσω του ΑΣΕΠ. Και εκεί ένα μεγάλο στοίχημα που πρέπει να δούμε, ότι αν για παράδειγμα κάποιος διορίζεται μέσω του ΑΣΕΠ στη Σικιά σε ένα σχολείο, θα πρέπει να μείνει εκεί για ένα αρκετό χρονικό διάστημα, ώστε να μην δημιουργούνται και κενά σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς, γιατί και εκεί είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Πολλοί ακούνε μια απόσταση των 120 χιλιόμετρων και σου λέει που να πηγαίνω δεν εγώ. Πηγαίνουν. Ή αντίστοιχα αυτό συμβαίνει, ξέρετε, και στην νησιωτική Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η Χαλκιδική που το αντιμετωπίζει. Αντίστοιχα η νησιωτική της έντονης εποχικότητας του καλοκαίρι το αντιμετωπίζει για την χειμερινή αντίστοιχα περίοδο, που είναι ουσιαστικά όλη η εκπαιδευτική μας κοινότητα εν δράση. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να κάνουμε μια στοχευμένη έρευνα, μια στοχευμένη μελέτη παράλληλα με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να δώσουμε μια πρόταση σε κεντρικό επίπεδο να δούμε πώς θα λύσουμε ή εν πάση περιπτώσει πώς θα μειώσουμε, θα ελεγχιστοποιήσουμε, με συγχωρείτε, τα προβλήματα στο νομό σε αυτό το επίπεδο. Και είναι και η σχολική στέγη, κύριε Στάσιο. Η σχολική στέγη που ναι μεν έχει αναβαθμιστεί έτσι, σε ένα μεγάλο βαθμό θα έλεγα στη Χαλκιδική, δεν έχει ολοκληρωθεί όμως, γιατί ακόμη βλέπουμε παλιά σχολεία τα οποία σε ορισμένες περιοχές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, όπως στη Μεγάλη Παναγία, ας πούμε.
θα πρέπει να μεταφερθούν, θα πρέπει να γίνουν νέα σχολεία. Δεν μπορούν αυτά τα κτίρια πλέον να φιλοξενούν τους μαθητές για πολλούς και διάφορους λόγους. Θα πρέπει να είναι άλλη χρήση τους. Καταρχήν είναι, πλέον ανήκουν στην κατηγορία των μνημείων. Ναι, ναι. Και αυτό υπάρχει που λέτε, αλλά θα πω ακόμη και στην πρωτεύουσα, στον Πολύγερο, ότι ακόμη έχουμε τα λεγόμενα box, δηλαδή τις αίθουσες που ήρθαν και για αυτό, λίγα χρόνια. Ναι, το βλέπουμε σε πολλές περιοχές. Για λίγα χρόνια, αλλά τελικά έχουν γίνει μόνιμη κατάσταση. Μεγάλο στοίχημα, το οποίο αφορά κυρίως τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με τον δεύτερο, μέσω των προγραμμάτων που υπάρχει στο ΕΣΠΑ και στην προηγούμενη και στην επόμενη προγραμματική περίοδο, αλλά βέβαια θα χρειαστεί και κεντρικά η πολιτεία να δώσει λύσεις σε προβλήματα ενδεχομένως χρήσης γης, τα οποία τα βρίσκουμε σε κάποιες από τις περιοχές αυτές, δηλαδή για να μπορέσει να υπάρξει αντίστοιχα η γη που θα γίνει ένα νέο εκπαιδευτήριο ή θα επεκταθεί κάποιο άλλο σε ένα υπάρχουν σήμερα. Εκεί θα πρέπει να δώσουμε την μεγαλύτερη βάση. Σαφέστατα όμως βλέπουμε, και αυτό έχει να κάνει σχέση και με την κουβέντα που είχαμε πρωτήτερα, δηλαδή με το θέμα της μεγάλης γεωγραφίας του νομού και πώς εξελίσσεται η κατάσταση δημογραφικά, γιατί ξαφνικά βλέπουμε να αφήνουμε κτίρια γυμνασίων και λυκείων σε περιοχές που ναι, και αίθουσες ναι, και αντίστοιχα να τις έχουμε σε ανάγκη σε άλλες περιοχές. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει αυτό να το ξανασχεδιάσουμε στο νομό με όλες τις ανάγκες που έχουν και να βοηθήσουμε την Χαλκιδική και τις οικογένειες των Χαλκιδικιωτών να μπορέσουν να βρούμε τις σωστές λύσεις. Και πάμε λοιπόν στην ψηφιακή και πράσινη Ελλάδα. Είναι κάτι που το περιμένουμε εδώ και χρόνια. Έτσι. Δεν το βλέπουμε ένα μεν. Τώρα πολύ σιγά σιγά μέσα στον COVID κάποια πράγματα ξεκινήσανε σε σχέση με την ψηφιακή Ελλάδα και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Έτσι. Μέσα από ένα διαφορετικό τρόπο, αλλά νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμη. Σωστά το λέτε, αλλά θα πω ότι στο πρώτο, σε σχέση με τον gov.gr, έχουμε κάνει άλματα στην κυριολεξία. Καταρχήν έχει σχεδόν ψηφιοποιηθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των δημοσίων υπηρεσιών. Με όποια προβλήματα μπορεί να υπάρχουν στα λογισμικά. Πρόσφατα σε μια επίσκεψή μου στον ΕΦΚΑ, στον Πολύγερο, είδα ότι έχουμε τεράστια ζητήματα στην όποια απόδοση στην πορεία ενός καινούργιου λογισμικού και το πώς αυτό θα φέρει στον πολίτη την ουσιαστική βοήθεια. Όμως αυτό εξελίσσεται και πρέπει να βελτιωθεί στο επόμενο διάστημα. Αλλά ουσιαστικά βλέπουμε ότι θα μπούμε σε ένα πρόγραμμα εθνικής, όπως λένε, απλούστευσης, προγράμματος απλούστευσης, όπως λέει το πρόγραμμά μας, σαν Νέα Δημοκρατία, όπου μέχρι το 2027 θέλουμε ουσιαστικά όλα να γίνονται ψηφιακά και ο πολίτης να μην ταλαιπωρείται σε τίποτα. Έχει γίνει το μεγάλο βήμα και νομίζω ο κ. Πιαργάκης αυτό έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά και φυσικά η κυβέρνηση, δίνοντας τη δυνατότητα στα συναρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν πολύ γρήγορα. Για παράδειγμα, αυτό πρέπει να το δούμε και στη δικαιοσύνη, που ακόμη υπολείπεται ουσιαστικά. Από εκεί πέρα, έχουμε σημαντικά ζητήματα στα υποθηκοφυλάκια και στην όλη αυτή η διαδικασία του κτηματολογίου, του δάσου κτηματολογίου και όλη αυτή η ψηφιοποίηση, η οποία φέρνει ουσιαστικά θα φέρει τη δυνατότητα και για ακόμη μεγαλύτερες επενδύσεις. Διότι έρχεται, ξέρετε, ένας ξένος επενδυτής και δεν ξέρει ποιο είναι τα συμφέροντα. Αυτή είναι μια γάγρανα, θα έλεγα, η γάγρανα του δημοσίου στην Ελλάδα, που είναι ανασταλτικός παράγοντας για πάρα πολλά πράγματα, ακριβώς, φυσικά και για τις επενδύσεις. Ακριβώς, και δύο άλλα σημαντικά στοιχεία είναι η μεταφορά των δεδομένων. Η οπτική είναι η οποία πρέπει να βρίσκεται παντού, όχι μόνο σαν λέξη οπτική ίνα, φράση οπτική ίνα, αλλά να βρίσκεται στο τελευταίο χωριό με όλη τη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων. Και μέχρι το τέλος του 2027, στόχος του 90% της χώρας να έχει το λεγόμενο 5G. Όπως λέμε, την εξέλιξη της κινητής τηλεφωνίας όσον αφορά το δίκτυο, για να μπορέσουν και τα δεδομένα αυτά να μεταφέρονται, όπως το κάνουμε και τώρα, από ένα απλό smartphone. Άρα λοιπόν χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά ακόμη, όμως και τα κονδύλια υπάρχουν, τόσο από το Ταμείο Ανάκαμψης που ήδη βλέπουμε να έχουν καταχωρηθεί ουσιαστικά τέτοια μεγάλα έργα, όπως είναι η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης, όπως είπαμε, των δικαστηρίων μας και όχι μόνο. Και πιστεύω ότι πραγματικά μέχρι το 27 θα περνάμε για μια άλλη χώρα. Και πάμε στην πράσινη ανάπτυξη. Κάτι που αφορά όλες τις επιχειρήσεις, όλους τους κλάδους, από τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους... Σωστά. Είναι μία μετάβαση η οποία πώς βλέπετε να γίνει. Θα γίνει γρήγορα, θα γίνει με ρυθμούς αργούς και γιατί αφορά και τη χρηματοδότηση. Σαφέστατα. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μπαίνει σε κάθε πρόγραμμα μέσα πλέον, σαν κανόνας, γιατί θα πρέπει να προχωρήσουμε προς τα εκεί. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση και στο κομμάτι της ενημέρωσης, γιατί θα πρέπει να ενημερωθούν αρχικά για όλο αυτό. Θα σας πω ότι στη Χαλκιδική
Είμαστε πίσω ακόμη στο κομμάτι ιδιαίτερα της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων και των στερεών αποβλήτων, παρόλο που βλέπουμε στο επόμενο διάστημα, εν ώψη και της καλοκαιρινής περίοδου, να έχουμε και τον καφέ κάδο πια στην διαχείριση των οργανικών αποβλήτων, όμως με αντίστοιχα τεχνικού είδους προβλήματα, τα οποία φαίνεται να έχουμε στην έναρξη της σεζόν σε αυτό το επίπεδο. Από εκεί και πέρα, στην ίδια τη Χαλκιδική μας βλέπουμε πάρα πολλά φωτοβολταϊκά. Δηλαδή, από τη μία δεν μπορούμε πολύ εύκολα και γρήγορα να διαχειριστούμε τα απόλυτα, στερεά και υγρά, αλλά βλέπουμε να έχουμε μια τεράστια εξέλιξη στο κομμάτι της μετάβασης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών, στο κομμάτι ιδιαίτερα των φωτοβολταϊκών. Πολλοί περνάνε και βλέπουν ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο στην περιοχή του Αγίου Προδρόμου, όπου εξελίσσεται από μια μεγάλη ιδιωτική εταιρεία. Και το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε να έχουμε ένα συνδυασμό όλων αυτών στην επόμενη τετραετία, γιατί δεν μπορεί να λες πράσινη και να παράγεις μέσω φωτοβολταϊκών, που είναι ο στόχος για το 80% να είναι από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας η παραγωγή ρεύματος στην Ελλάδα, και από την άλλη να μπορείς να διαχειριστείς τα υγρά και στερεά απόβλητα. Πρέπει αυτά όλα κάποια στιγμή να ισορροπήσουν. Στο πρώτο, πιστεύω πραγματικά και εγώ ότι θα το πετύχουμε μέχρι το 2027, δηλαδή το 80% να είναι από ανανεώσιμες πηγές, και είναι και ένας στόχος σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι αυτός ο στόχος έχει και γεωπολιτικά χαρακτηριστικά. Δεν έχει δηλαδή μόνο ότι θα παράγουμε ρεύμα για μας με άλλα δεδομένα, αλλά θα έχει και γεωπολιτικά χαρακτηριστικά. Στο επόμενο διάστημα αυτό θα φανεί πάρα πολύ ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα έχουμε ήδη αυτή τη στιγμή αρκετά προγράμματα που τρέχουν. Το εξοικονομώ που το έχουν μάθει και οι περισσότεροι, γιατί σχεδόν στα περισσότερα νοικοκυριά της χώρας έχει χρησιμοποιηθεί. Έχουμε τώρα που τρέχει το θέμα των ηλιακών θερμοσυφώνων σε σχέση με τις στέγες, έχουμε τα φωτοβολταϊκά για το σπίτι, μια μεγάλη γκάμα χρηματοδοτήσεων, τα οποία φέρνουν πολύ γρήγορα τη χώρα στη λεγόμενη πράσινη μετάβαση. Από εκεί και πέρα, ένα σημαντικό ζήτημα γι' αυτό είναι οι αναδασώσεις. Αναδασώσεις οι οποίες έχουμε ανάγκη σε όλη τη χώρα και στη Χαλκιδική μας. Περάσαμε τα τελευταία 20-25 χρόνια δυστυχώς πυρκαγιές, οι οποίες αφήσαν ένα αποτύπωμα πολύ δύσκολο για τις περιοχές αυτές, τόσο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και της νέας προγραμματικής περίοδου, που είναι καθαρά πράσινης μετάβασης μέχρι το 2029, και στη Χαλκιδική μας δύο στοιχεία σημαντικά. Το ένα είναι η προστασία των δασών μέσω των ζωνών, το οποίο ήδη έχει εξελιχθεί με 4,5 εκατομμύρια ευρώ έργο σε όλα τα δάση Χαλκιδικής, θέλει ακόμη περισσότερο, παράλληλα με τις αναδασώσεις, και να δημιουργήσουμε φυσικά από εκεί και πέρα και την πρόληψη πάνω σε αυτό με τα λεγόμενα έξυπνα δάση, δηλαδή με τη βοήθεια της τεχνολογίας να μπορούμε να έχουμε την πρόληψη από πυρκαγιές και από οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με την όποια αλλαγή, κλιματική αλλαγή που μπορούσαμε να έχουμε μπροστά. Το βασικότερο είναι αυτό. Και για μας, θα μου επιτρέψετε, για τη Χαλκιδική μας, με το μοναδικό νησί κατοικήσιμο της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, την όμορφη Αμουλιανή, όπου στόχος και δικός μου προσωπικός είναι να μπει στο δίκτυο των πράσινων νησιών, όπως αλλιώς λέγονται στο GR Eco Islands, που ήδη συμβαίνει σε δύο, στη Χάλκη, στην Αστυπάλαια και στην Κάσο, στο Νότιο Αιγαίο, στην περιφέρεια Νότιο Αιγαίο, γιατί όχι και η Χαλκιδική μας να έχει το ένα και μοναδικό νησί της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας πράσινο. Και αυτό να δώσει και μια άλλη διάσταση, τόσο περιβαλλοντικά, αλλά όσο και στο τουριστικό προϊόν του νομού μας. Και ας πάμε στη δίκαιη Ελλάδα. Όταν η δίκαιη Ελλάδα, πώς την εννοεί η δίκαιη Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία? Πολύ δίκαιη μεγάλη κουβέντα. Πραγματικά, πολύ μεγάλη κουβέντα. Και κυρίως γιατί όλοι μας έχουμε ασχοληθεί με την απονομή της δικαιοσύνης σε σχέση με τα δικαστήρια και πότε κυρίως γίνονται οι δίκες και ποια είναι, δεν θα μπω προφανώς στο κομμάτι της δικαιοσύνης, είναι ανεξάρτητη αρχή και οι ίδιοι κάνουν και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ξέρετε, εμείς είχαμε χαρακτηριστεί ως ένα λαός απόλυτα δικομανής πριν 20 χρόνια, όταν συζητιόταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό φαίνεται, κύριε Τάσιο, και όταν λέμε, γιατί τώρα ρωτάω πώς την βλέπετε τη δίκαιη Ελλάδα, γιατί χρονίζουν υποθέσεις στιβαγμένες, οι οποίες υποθέσεις 6ετίας, 7ετίας, 8ετίας και πάει λέγοντας. Όπως ακριβώς το λέτε. Οπότε είναι τελικά σημαντικά στοιχεία, θα έλεγα, τα οποία βλέπουμε και για τη Χαλκιδική μας σαφέστατα, γιατί και αυτή ακουμπάει, είναι καταρχήν η επιτάχυση του χρόνου απονομής δικαιοσύνης. Πολύ μεγάλο το στοίχημα. Θα έλεγα στην τετραετία που περάσαμε δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτά που θέλαμε σαν Νέα Δημοκρατία. Θέλουμε τουλάχιστον να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο
στην τετραετία, που σημαίνει κατά μέσο όρο εντός ουσιαστικά 500 ημερών, δηλαδή 1,5 χρόνο περίπου, να έχουν καθαριστεί οι όποιες υποθέσεις σε σχέση με την απονομή της δικαιοσύνης. Αυτό ακούγεται σήμερα ουτοπία, όταν ξέρουμε κάποιος ότι μπορεί να είναι 15 χρόνια σε αίθουσες δικαστηρίων, όμως είναι στόχος. Και αν θέλουμε να λέμε για μια ισχυρή Ελλάδα και να μιλάμε για ένα ισχυρό ευρωπαϊκό κράτος, νομίζω ότι είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο στοίχημα που πρέπει να το πετύχουμε. Από εκεί και πέρα, τα είπαμε και προηγουμένως, σε σχέση με την ψηφιακή στρατηγική που έχει η χώρα, και είναι η ψηφιακή δικαιοσύνη, όπως λέμε στο πρόγραμμά μας. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει όλα πια να ψηφιοποιηθούν από τα αρχεία μέχρι την καταγραφή της δίκης, για να μπορέσουμε να έχουμε πολύ γρήγορα την όποια διαδικασία και τους, από τους δικαστικούς λειτουργούς, αλλά ακόμη και από το σύνολο των θρών, παράλληλα με, με μεγάλα έργα διαχείρισης τόσο των δικαστικών υποθέσεων, που είναι και ποινικά, είναι και αστικά, είναι και πολιτικά και διοικητικά. Και βέβαια από εκεί και πέρα την αναβάθμιση των 14 δικαστηρίων, μεγάλων δικαστηρίων, ενώ εξυγχρονισμού των αντίστοιχων κτηριακών εγκαταστάσεων. Σε πολλά σημεία της χώρας είναι σε χειρότερη κατάσταση από τη Χαλκιδική μας. Εμείς έχουμε ένα σχετικά νέο κτίριο στον Πολύγυρο, το οποίο σαφέστατα και αυτό χρειάζεται τον όποιο εξυγχρονισμό και λόγω της πράσινης μετάβασης. Όμως, χάρη σε κάποιους ανθρώπους πριν πολλά χρόνια, έγινε μια πολύ σημαντική παρέμβαση. Ακόμα πηγαίνω με την άλλη μου ιδιότητα ως πρόεδρος των ξενοδόχων Ελλάδας σε περιοχές της χώρας και βλέπω ότι δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα σε σχέση με δικαστικά μέγαρα. Άρα, εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε το υφιστάμενο στο νομό Χαλκιδικής, αλλά κυρίως να διεκδικήσουμε κι εμείς, ένας μεγάλος παραγωγικός νομός, άμεσα το όποιο πρόγραμμα ψηφιοποίησης και των δικών μας εδώ εγκαταστάσεων. Όλα αυτά λοιπόν, γιατί το επόμενο πυλώνα ο οποίο έχει τεθεί είναι η ισχυρή Ελλάδα. Δημιουργούν την ισχυρή Ελλάδα. Ναι, βέβαια, και το έχουμε αποδείξει αυτό. Η διαχείριση του μεταναστευτικού και η ενίσχυση όλων των στρατιωτικών μέσων τα οποία έχει η χώρα για την ασφάλειά της, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική σε αυτά τα 4 χρόνια διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στόχος είναι αυτό να συνεχιστεί και για την επόμενη τετραετία, και δεν νομίζω ότι είναι θέμα στόχο. Είναι, νομίζω, ξεκάθαρα αυτήν την Ελλάδα που θέλουμε όλοι, ανεξαρτήτου χρώματος και κόμματος, αν θέλετε, και οποιασδήποτε διαφορετικής προσέγγισης στα πράγματα της κοινωνίας. Μια ισχυρή Ελλάδα, η οποία θα είναι σαφέστατα πρώτα απ' όλα από την ασφάλεια που θα παρέχουμε στα σύνορά μας. Στο δεύτερο σημαντικό στοιχείο, η ισχυρή Ελλάδα θα έχει από την ενίσχυση της ασφάλειας στην καθημερινότητα του πολίτη, με την ελληνική αστυνομία να ενισχύεται ακόμη περισσότερο. Στο νομό Χαλκιδικής έχουμε αρκετά ζητήματα, τόσο στη στελέχωση των αστυνομικών τμήματων. Έχουμε μία νέα υποδιεύθυνση στο Άγιο Όρος, που έφερε μία ανατροπή στα δεδομένα του οργανογράμματος στην υπόλοιπη Χαλκιδική. Βλέπουμε να έχουμε μία αστυνομία, μία αστυνομική διεύθυνση Χαλκιδικής που κάνει πολύ μεγάλο αγώνα και να εξήρωτο την προσπάθεια και στα στελέχη, που πραγματικά όλα τα χρόνια βγάζουν ασπροπρόσωπο τον νομό και τουριστικά. Χρειάζεται όμως οπωσδήποτε ενίσχυση. Θα πω ένα απλό παράδειγμα, ότι ενώ είχαμε τμήμα κανονικά τουριστικής αστυνομίας στον νομό, καταργήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και έγινε σε άλλες περιοχές που δεν έχει καμία σχέση η επισκεψιμότητα του νομού σε σχέση με τη δική μας. Πρέπει να είναι άμεσης προτεραιότητας, γιατί έχει εξειδίκευση, χρειάζεται στελέχη που να γνωρίζουν, για παράδειγμα, ξένες γλώσσες και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον όποιο τουρίστα. Αναφέρω ένα κομμάτι οργανωτικού. Στη συνέχεια, σαφέστατα, είναι το πυροσβεστικό σώμα. Και εδώ η Χαλκιδική, παρόλο που έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες, χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερες, ιδιαίτερα στο κομμάτι των υποδομών, των κτηριακών υποδομών. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα πια να δούμε στο νομό κάτι πολύ καινούριο και φρέσκο, MESDIT, το οποίο έχει γίνει σε άλλους νομούς, με το κομμάτι του κτηριακού της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της διεύθυνσης πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Χαλκιδικής. Πρέπει να έχουμε κάτι καινούριο, σύγχρονο, με όλα αυτά τα οποία προβλέπεται, κυρίως και με ευρωπαϊκά δεδομένα. Παρά τα αυτά, κύριε Τάσου, λίγο θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό το ζήτημα. Η συρρήκνωση και στο κομμάτι της, των αστυνομικών, και στο θέμα των αστυνομικών τμήματων που σε διάφορες περιοχές έχουν κλείσει το καλοκαίρι, διωγγώνει την κατάσταση. Δεν ξέρω αυτό πώς θα λυθεί, αλλά είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Οι περιοχές αυτές, όπως είναι η Χαλκιδική, όπως είναι η Πιερία, είναι περιοχές, μιλάω για την Κεντρική Μακεδονία αυτή τη στιγμή, όπου είναι οι περιοχές οι οποίες ζουν σε δύο διαφορετικούς πλανήτες. Ναι. Ο χειμώνας είναι άλλο, το καλοκαίρι είναι άλλο. Οι ανάγκες του χειμώνα είναι διαφορετικές, πάντα αντιμετωπίζονται σαν περιοχές με το μόνιμο πληθυσμό. Το μόνιμο πληθυσμό.
με γνώμονα το μόνιμο πληθυσμό. Οπότε αυτό θα πρέπει σταδιακά να αλλάξει. Αν δεν αλλάξει αυτό, δεν μπορούν να αλλάξουν και πολλά πράγματα, νομίζω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το βιώνουμε καθημερινά. Και νομίζω ότι αυτός πρέπει να είναι ο στόχος και για την Χαλκιδική μας. Γιατί έχουμε ένα σημαντικό ζήτημα το καλοκαίρι με την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Όχι μόνο στην αστυνομία, ακόμη και στο θέμα της υγείας, για παράδειγμα το ΕΚΑΒ, πολλές φορές έχουμε κουβεντιάσει. Ακόμη και η πυροσβεστική. Εδώ λοιπόν θέλουμε. Όλα τα πράγματα λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Εκτός από το εκπαιδευτικό σύστημα που μιλήσαμε, που είναι αφορά τον ντόπιο πληθυσμό, όλα τα υπόλοιπα αφορούν σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Άλλοι το χειμώνα, άλλοι το καλοκαίρι. Νομίζω ότι το στίχημα είναι αυτό που αναφέρατε και για εμάς που είμαστε τώρα μπροστά στον πολιτικό στίβο και εμείς στον νομό Χαλκιδικής, είναι το μεγάλο στίχημα. Η έντονη υποχικότητα και πώς θα συμπληρώσεις, πώς θα φέρεις σε μια ισορροπία το χειμώνα με το καλοκαίρι σε βασικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Για μένα είναι στίχημα αυτό, τόσο η οριστικοποίηση των θέσεων, των οργανικών θέσεων στο νομό, στα δύο συγκεκριμένα, γιατί έχουμε και το λιμενικό σε εμάς, εκτός από την αστυνομία, την πυροσβεστική, είναι και το λιμενικό, και σαφέστατα η ενίσχυση με υλικοτεχνική υποδομή, παράλληλα με την όποια αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών. Το κυρίαρχο όμως είναι το προσωπικό, όπως το λέγατε. Έχουμε και στρεβλώσεις σε αυτό. Δηλαδή υπάρχει Χαλκιδικιώτης ο οποίος μένει στην Αθήνα ή έχει διοριστεί εν πάση περιπτώσει εκεί σαν πρώτο διορισμό μετά από τη σχολεία στη Φυλάκων, για ένα παράδειγμα να αναφέρω, βρίσκεται εκεί και έχει τη διάθεση να έρθει εποχικά να εργαστεί στο νομό του που είναι ενδεχομένως και το σπίτι των γονιών του κλπ. Και βλέπουμε να μην μπορεί να το κάνει, να το κάνει μόνο για δύο μήνες, ή όταν θα το κάνει για δύο μήνες να μην είναι κοντά στην κατοικία την οποία έχουν οι γονείς του, για παράδειγμα. Να βλέπουμε δηλαδή κάποιον να έρχεται για δύο μήνες και να είναι στο Δήμο Αριστοτέλη, για παράδειγμα, η κατοικία των γονιών του και να πηγαίνει ουσιαστικά η υπηρεσία, γιατί εκεί είναι οι ανάγκες, δεν το κάνει η υπηρεσία κακώς σε ένα σημείο, είναι να πηγαίνει στο Δήμο Προποντίδας. Άρα θέλουμε ένα σχεδιασμό στον οποίο η Χαλκιδική να είναι πρωταγωνίστρια σε αυτό το κομμάτι. Μέχρι στιγμής αυτό που δείχνει ξεκάθαρα το τοπίο είναι ότι δεν μας άκουγαν τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό είναι το ζητούμενο για την επόμενη μέρα για μένα. Πρέπει η φωνή της Χαλκιδικής να είναι καθαρή στα κέντρα των αποφάσεων και επειδή το χθες το βιώσαμε, να πάμε στο σήμερα και στο αύριο. Με νέα δεδομένα, με νέα στρατηγική όσον αφορά τα κέντρα των αποφάσεων και στο κομμάτι αυτό έτσι θα γίνει και πιο ισχυρή και η Χαλκιδική. Όχι μόνο η Ελλάδα η οποία λέει μας, που σαφέστατα είναι το πρώτιστο, αλλά και στον νομό Χαλκιδικής πρέπει να πράξουμε το ίδιο. Παράλληλα να πούμε ότι στον τίτλο Ισχυρή Ελλάδα η ασφάλεια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν έχουν γίνει μεγάλες παρεμβάσεις για θέματα άμυνας της χώρας. Στο επόμενο διάστημα θα έχουμε τα νέα αεροσκάφη Rafale στην επόμενη τετραετία, τα 24 νέα αεροσκάφη. Θα έχουμε τις νέες φρεγάτες, οι οποίες έχουν γίνει οι αντίστοιχες, αν θέλετε, παραγγελίες. Βλέπουμε ότι είμαστε σχεδόν στο 11,5 δις είναι τα F-35, τα οποία έχουμε συμφωνήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και η αναβάθμιση φυσικά των μαχητικών αεροσκαφών, τα λεγόμενα F-16, αλλά και ό,τι έχει να κάνει σχέση με τις υποδομές του ναυτικού. Η χώρα είναι ισχυρή και θα παραμείνει ακόμη περισσότερο στα επόμενα χρόνια, όπως πρέπει να είναι, για να μπορέσουμε να είμαστε Έλληνες με το κεφάλι ψηλά. Και νομίζω σε αυτό είναι η δημοκρατία το έχει αποδείξει στην τετραετία και τώρα έχει με τον ρυθμό τον οποίο έχει βάλει αυτό που σας ανέφερα πριν σε σχέση με την άμυνα να δίνει τη δυνατότητα να έχουμε πραγματικά ακόμη πιο ισχυρή Ελλάδα και το ισχυρό αποτέλεσμα είναι ζήτημα για τη Χαλκιδική. Βέβαια, βάζοντας κάτω τα προγράμματα και των τριών κομμάτων, βλέπω ότι είναι παράλληλα πάτε στο τι ακριβώς έχετε εξαγγείλει. Η στήριξη της μεσαίας τάξης, που βλέπουμε ότι ενισχύει και η Νέα Δημοκρατία στο πρόγραμμά της, το βλέπουμε και στο ΣΥΡΙΖΑ, φυσικά το βλέπουμε και στο ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, εννοείται. Κάποια από αυτά ήταν και απέναντι στην μεσαία τάξη, όπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε λοιπόν μία πολιτική παρόμοια. Πώς ξεχωρίζει η Νέα Δημοκρατία, τόσο ώστε να έχει το προβάδισμα, τι είναι αυτό δηλαδή που λέτε εσείς στον κόσμο, και γιατί θα πρέπει να πιστέψει εσάς και όχι κάποιο άλλο χώρο. Γιατί ξεκάθαρα γιατί είναι προγράμματα οι πολιτικές όταν είναι κοινές, γιατί αυτό βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση εμείς, οι πολιτικές όταν είναι κοινές, έρχεται ο πολίτης και λέει τι να επιλέξω. Ναι, για μας είναι πολύ ξεκάθαρη η διαφορά σε σχέση με τα άλλα κόμματα, αλλά ιδιαίτερα με τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι το πρόγραμμά μας είναι κοστολογημένο μέχρι και το τελευταίο ευρώ.
Mm-hmm. Το αποδείξαμε και στην τετραετία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πρόεδρό μας, ότι όλα πήγαν με βάση έναν σχεδιασμό που είχε οικονομικά χαρακτηριστικά και όχι να αναζητήσουμε ξανά δανεικά στο επόμενο διάστημα. Στόχος λοιπόν είναι η ισχυρή Ελλάδα, και αυτή είναι η διαφορά με τα υπόλοιπα κόμματα, με συγχωρείτε, να είναι κοστολογημένη όλη αυτή η παλέτα του προγράμματος, παράλληλα με την ανάπτυξη της χώρας, παράλληλα με την δυνατότητα να έχουμε τους δείκτες τουλάχιστον κατά το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Ζήσαμε το 2015-19 με το ΣΥΡΙΖΑ και ζήσαμε μια συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ η οποία στην κυριολεξία τα διέλυσε όλα. Και αυτό το είδαν οι πολίτες και το 19. Και αυτό το σκέπτονται οι πολίτες και το 2023. Γιατί είπαμε όταν ξεκινήσαμε την κουβέντα μας ότι οι δημοσκοπήσεις σιγά σιγά, αυτό είναι το εργαλείο μέτρησης της κοινής γνώμης, έτσι κι αλλιώς, δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερά πρώτη και φτάνοντας στην κάλπη και στο μεγάλο στοίχημα της 21ης Μαΐου για την επόμενη μέρα της χώρας, φαίνεται να κερδίζουμε αυτήν την πρωτιά και με μια σημαντική τελικά διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι βυθισμένος στο ίδιο ποσοστό που άφησε το 2019. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις κέρυες στην επίλυση των ζωτικών προβλημάτων της χώρας. Το πρόγραμμα «Ισχυρή Ελλάδα» είναι πολύ ξεκάθαρο, το αναλύσαμε και αυτό είναι που πρέπει να γίνει για τα επόμενα 4 χρόνια για να μην θυμηθούμε τις μεγάλες στιγμές του 2015 ότι θα χτυπούσαμε τις αγορές, ότι θα αγορεύαν οι αγορές με τα ταμπούρλα και αυτά που ζήσαμε κυρίως στο κομμάτι τόσο της μεσαίας τάξης και της πληγής αυτού με τους υπέρογκους φόρους. Ποιος δεν θυμάται τον ΕΦΚΑ, τον κλιμακωτό για το λεγόμενο ΤΕΒΕ, όπως λέγαμε στα προηγούμενα χρόνια οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Πόσο δεν θυμούνται οι αγρότες που δεν είχαν ουσιαστικά καμία στήριξη σε σχέση με την παραγωγή τους, παρόλες τις δυσκολίες που βιώσαμε με COVID, μέρος ο ουκρανικό πρόβλημα με τον πόλεμο δίπλα μας, με μια παγκόσμια αναταραχή στην οικονομία, πληθωριστικές πιέσεις, έχουμε μείνει σταθερά σε μια πορεία και αυτό είναι το ζητούμενο για την επόμενη μέρα. Παρ' όλα αυτά, κύριε Δάσιο, εφόσον δεν υπάρξει το ποσοστό το οποίο θα πρέπει να έχει η Νέα Δημοκρατία για να διοικήσει, και την επόμενη μέρα θα υποχρεωθείτε να μπείτε σε μια διαδικασία της συνεργασίας. Το γεγονός ότι υπάρχουν οι κοινές γραμμές βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση? Γιατί όταν διάβαζα τα προγράμματα των κομμάτων, αυτό σκέφτηκα ότι η επόμενη μέρα σε μια κυβέρνηση συνεργασίας θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα αν οι γραμμές είναι παράλληλες. Εντάξει, όλα τα κόμματα λένε ότι πρέπει να υπάρχει μια κοινή συνισταμένη στα προγράμματα για να συγκυβερνήσουν. Το έχουμε ακούσει και άλλες φορές στην εκλογική διαδικασία. Εμείς είναι πολύ συγκεκριμένη η κατεύθυνση την οποία έχουμε σαν Νέα Δημοκρατία και την οποία ο Πρωθυπουργός την έχει αναλύσει και την λέει καθημερινά. Με, αν θέλετε, τον τελευταίο διάστημα, μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση την οποία έβαλε στο τραπέζι, ότι, και το πιστεύω πραγματικά και εγώ, ότι εμείς πάμε για αυτοδυναμία. Σίγουρα 21η Μαΐου είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο σαν νούμερο να το δούμε για να μπορέσουμε να χτίσουμε, όπως τουλάχιστον φαίνεται με τις δημοσκοπήσεις, την δεύτερη εκλογική αναμέτρηση και να έχουμε την αυτοδυναμία μας. Και όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, ότι δεν θα δεχτεί ψήφο εμπιστοσύνης από άλλο πρόσωπα ή από άλλους βουλευτές. Άρα ξεκαθαρίζει το τοπίο ότι εμείς θέλουμε την αυτοδυναμία για να μπορέσει η χώρα στα επόμενα 4 χρόνια να έχει τη σταθερή της πορεία. Απόδειξη αυτού οι πολλές συγκυβερνήσεις που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πόσα προβλήματα διακρίνουμε στη μεγάλη χώρα της Γερμανίας, όπου δεν μπορούν να αποφασίσουν για τα βασικά, με τρικομματική κυβέρνηση εκεί. Αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε σε μια υβριδική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ το 2015-19. Και βέβαια σε αυτά που είδαμε με μια ισχυρή κυβέρνηση σε δύσκολα σημεία, μία φορά στα 100 χρόνια πανδημία, πόλεμο στην Ευρώπη, πληθωριστικές πιέσεις, όπου μπορέσαμε και βρήκαμε στην επόμενη πλευρά, βγήκαμε στο επόμενο βασικό στοιχείο, η χώρα να είναι τουλάχιστον ισχυρή και να έχει ένα ισχυρό αποτύπωμα. Άρα λοιπόν εμείς επιμένουμε σε αυτό, ότι θέλουμε μια κυβέρνηση αυτοδύναμη, ισχυρή και το πιστεύω πραγματικά ότι θα συμβεί και στο νομό Χαλκιδικής, το έχω μπροστά μου, καθημερινά που συζητάμε με τον κόσμο, θέλει ο κόσμος την ασφάλεια. Θέλει να ξέρει ότι στα επόμενα χρόνια θα μπορέσει να μεγαλώσει τα παιδιά του με δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν, αλλά βλέποντας και τις προοπτικές με βάση το πρόγραμμά μας. Και εκεί νομίζω ότι είναι το μεγάλο στοίχημα για την 21η Μαΐου. Εγώ να σας ευχαριστήσω σε σημείο αυτό που ήρθατε να συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία αφορούν τον πολίτη. Να ευχηθώ καλή δύναμη από εδώ και πέρα.
σε ό,τι απομένει σε χρονικό διάστημα μέχρι την ημέρα της, των εκλογών. Και κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ και μου δώσατε τη δυνατότητα έτσι να συνομιλήσουμε για σημαντικά ζητήματα στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας που αφορά και τη Χαλκιδική. Και να πω στους συμπολίτες μου, στους συντοπίτες μου στον ομό, ότι στις 18 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, θα έχω την κεντρική μου ομιλία στην πρωτεύουσα του νομού στον Πολύγυρο, στο Δημοτικό Θέατρο, στις 8 και αντίστοιχα στις 19 του μηνός, η τελευταία μέρα ουσιαστικά της δυνατότητας που έχουμε με την επαφή δημόσια με τον κόσμο, στο Πνευματικό Κέντρο των Νέων Μουδανιών στο Δήμο Προποντίδας, την ίδια ώρα. Τους περιμένω όλους, τόσο για την ανάλυση του προγράμματος και τη στοχοθέτηση της Χαλκιδικής, αλλά όσο και για την απόδειξη ότι θέλουμε μια Χαλκιδική του σήμερα και του αύριο και όχι του χτες. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε απόψε. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας. Ωστότε, να είστε όλοι καλά.